Καλή χρονιά εύχομαι. Πρώτη εκπομπή του 2015. Ο Ηλίας φυσικά θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, δεν έχει έρθει. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα μέσα σε αυτές τις μέρες που πέρασαν, τις γιορτές και τις επόμενες εξελίξεις που θα έρθουν. Η επικαιρότητα είναι αρκετά μεγάλη. Και συνεχίζουμε με μουσική, ένα διαλυματάκι με την αρχή ο Ηλίας, για να τα πούμε και από κοντά.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους, ακροατές, φίλους, γνωστούς κτλ. Σήμερα είναι μια εορταστική εκπομπή και ιδιαίτερη, φίλε Απόστολε. Όπως βλέπεις, ετοιμό, βλέπεις. Έτσι. Έχω φέρει και το σακάκι. Και αμέσως παρουσιάζω συμπαρουσιαστή εδώ, Αποστόλη Μαρτζάκλη, ο οποίος σήμερα θέλει να κάνει διτό ρόλο, θέλει να έχει διτό ρόλο, να έχει και παρουσιαστού και καλεσμένου. Ωραία. Θέλει να του πάρουμε για συνέντευξη. Θα μου πάρεις εσύ συνέντευξη και θα σου πάρω και μετά. Συνέντευξη. Οπότε έχετε καταλάβει, βρίσκουμε πράγματα, μας κατάνε σε γρήγορση, να κρατάμε το ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν είναι εορταστική, αφενός γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου, δεν έχουμε κάνει άλλη, μπήκαμε 2015, είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε εκπομπή, κάνουμε το 13, το 14, το 15, ναι. Όχι, τρίτη, τόσο πολύ, τρίτη σεζόν, αλλά δεύτερη σεζόν βέβαια, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε πολλά πράγματα μέχρι να κλείσει η χρονιά. Ελπίζω όλοι να περάσατε ωραία. Όσοι φάγατε, να φάγατε καλά. Να μην σκέφτεστε τα κιλά όπως τα σκεφτόμαστε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και είναι και επαιτειακή, γιατί ο Μιλόν θα παρουσιαστεί στο στρατό Σονούπο. Οπότε για ένα διάστημα αναγκαστικά θα πρέπει να λείψω από τα στούντιο και τα πλατό. Φαντάρος δυνατός, λένε σιδεροκέφαλος, όλα αυτά τα ωραία που εύχονται. Ευχαριστώ. Αφού συστηθήκαμε εμείς, Απόστολος και Ηλίας, για όσους μας ακούτε για πρώτη φορά, αυτή εδώ η εκπομπή είναι το ασφαλιστικό τετατέτ. Είναι η εκπομπή που ξεκίνησε από το 2013, όπως προανέφερα, με σκοπό να εκπαιδεύσει κατά κύριο λόγο και να δώσει κάποιες κατευθύνσεις πάνω σε θέματα ασφαλιστικά και όχι μόνο. Έχουμε πει και άλλα πράγματα κατά καιρούς. Γιατί ένας κλάδος αρκετά παρεξηγημένος, ένας κλάδος με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εσύ, Αποστόλη, από το κλάδο της εκπαίδευσης ξέρεις πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό, μην φοβάσαι. Okay. Και επειδή οξύ μας και μας αρέσει που ακούμε και καλά λόγια πάνω σε αυτό, είναι ότι επειδή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το πολιτιακό κομμάτι, βλέπε, πάρε, κόσμε, πουλάμε κτλ. Έχουμε βοηθήσει, ελπίζουμε, θεωρούμε, στο να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος πάνω σε θέματα ασφαλιστικά και να λύσουμε απορίες. Από αυτό θα ξεκινήσω, λοιπόν, αφού είπαμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και ποια εκπομπή είναι αυτή. Είναι ότι σήμερα τον Αποστόλη θα τον έχουμε, όπως είπαμε, εκτός από συμπαρουσιαστή ως συνήθως, σαν στέλεχο του κλάδου, οπότε θα τον ρωτήσουμε πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Και θα πούμε και τα δικά μας, για να αρχίσει καλά η χρονιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μείνετε μαζί μας την επόμενη ώρα και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά.
Εδώ ο Αποστόλης έχει έρθει σε jazz mood, έτσι, θέλει χαλαρά πράγματα και μας έχει φτιάξει. Λοιπόν, τι να πούμε, πριν αρχίσω και σου κάνω ερωτήσεις, βάλε μας λίγο στο θέμα, τι εξελίξεις είχαμε, να τα πεις μαλακά όπως σου έχω πει. Ναι. Είχαμε τίποτα καλό, κακό, μέσα από το τίποτα, διακοπές, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, διασκέδαση, όλα καλά είναι και τώρα εκλογές. Εντάξει, μια χαρά. Νομίζω οι εκλογές επισκίασαν τα πάντα και ασφαλιστικά και όλα τα σχετικά. Μα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς. Η χρονιά νομίζω έκλεισε καλά για τις ασφαλιστικές. Η χρονιά για τις ασφαλιστικές, ναι, έκλεισε, θα μπορούσα να πω, παραδόξως και μάλιστα έξω από τα προβλεπόμενα, έκλεισε πάρα πολύ καλά. Και τα αποτελέσματα, τουλάχιστον έτσι επιφανειακά, χωρίς να έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις, βλέπουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω της, έχει αρχίσει και μεγαλώνει ο όγκος των ανθρώπων που θέλουν να μεταφερθούν, αν θες, από την δημόσια ασφάλιση στην ιδιωτική. Για τον κλάδο υγείας. Ναι, ειδικά για τον κλάδο υγείας, όπου βρήκαμε στοιχεία που βλέπαμε ότι έχει μεγαλώσει λιγάκι η πίτα πολύ. Βέβαια αυτό είναι λόγω της συγκυρίας, λόγω της διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ξαφνικά θυμήθηκε ότι υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά νομίζω ότι υπήρξε έδαφος φέτος, λόγω ναι, πιστεύω ότι υπάρχει και ακριβώς αυτό, λόγω προβλημάτων του ΕΟΠΗ, λόγω ότι όχι μόνο προβλημάτων του ΕΟΠΗ, και μην κρίνουμε με βάση το ότι προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί πιστεύω ότι όλα είναι διαδικαστικά, δεν είναι κάτι άλλο. Συμφωνώ, απλά λέω ότι δημιούργησε φόβο και ο φόβος καμιά φορά σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις που... Αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν είναι, δηλαδή, είναι στιγμιαία η αύξηση αυτή, πιστεύω, και επί ευκαιρίας θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τις ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν ένα βήμα μετά και να δουν τι μπορούν να κάνουν για τους πελάτες τους. Επίσης, Αποστόλη, βοήθησε πολύ ότι μειώθηκαν αρκετά τα ασφάλιστρα σε πολλές εταιρείες λόγω των νομίζω ότι η αγορά δείχνει το δρόμο. Και αυτόματα και κατά συνέπεια ήταν φυσικό και επόμενο να δημιουργηθεί αυτή η πτώση των ασφαλίστρων, όπου κάποιος, αν θες, και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι θα οδηγηθεί η αγορά σε αυτό το κομμάτι. Οι εκπομπές που κάναμε πάνω στην τιμολόγηση, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ότι οι συζητήσεις που κάναμε ήταν ότι θα αρχίσουν να μειώνονται τα ασφάλιστρα, γιατί παλιά τα ασφάλιστρα ήταν σε πολύ μεγάλο ύψος και μη αποδεκτά, αν θες, από την αγορά και γενικά από τον κόσμο, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προϊόντα, πακέτα, πες το όπως θες, που οι ασφαλιστικές εταιρείες, βλέποντας στην αγορά ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, κατεβάσανε τα ασφάλιστρα. Θα μου πεις τώρα ποια ήταν τα ασφάλιστρα πριν και ποια είναι μετά. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν είναι αυτό. Θα το δούμε τολμώ να μελλοντικά. Πω ότι πλέον για κάποιον ο οποίος έχει τη διάθεση και τη θέληση να ασφαλιστεί, νομίζω ότι υπάρχουν προγράμματα για όλα τα βαλάντια. Ναι, αυτό ναι, ναι. Δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε όλα τα προγράμματα, ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι χειρότερο. Όχι, αυτό. Δεν το κάναμε ποτέ έτσι καλύτερα. Απλά αυτή τη στιγμή βλέπαμε ότι ακόμα και κάποιος ο οποίος μπορεί να διαθέσει ένα ποσό και 15 και 20 ευρώ το μήνα κτλ. Δεν λέω ότι θα πάρει το super duper wow πρόγραμμα, αλλά μπορεί έστω να νιώθει μία παραπάνω σιγουριά από το να μην έχει τίποτα. Μετά από τόσο καιρό που έχουμε κάνει όλες αυτές τις εκπομπές και μιλάμε για το ασφαλιστικό κομμάτι και πώς θα μεταφέρουμε στον κόσμο την ασφαλιστική, αν θες, ικανότητα, συνείδηση. Όχι, συνείδηση είναι λιγάκι μεγάλη η έννοια αυτή. Δεν την είχαμε ποτέ και γιατί δεν την εκπαιδευτήκαμε, να στο πω διαφορετικά. Αφορμή που θα πας και στο στρατό, θα δεις ότι όταν μπαίνεις σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ακολουθείς. Ακολουθείς το πρόγραμμα. Νομίζω ότι ο στρατός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπος λειτουργίας και που τόσα χρόνια λειτουργεί με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρόσεξε με. Τώρα, ο κόσμος είδε ότι πληρώνοντας ακόμα και με το δημόσιο και τις εισφορές του, δεν έχει αποτέλεσμα. Αν λοιπόν πάει κάποιος στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί ή πάει να κάνει μια εξέταση και του πει ότι ξέρεις, δεν θα έρθεις τώρα γιατί ο ΕΟΠΗ δεν έχει πληρώσει ή δεν έχει κάνει ή δεν έχει ράνει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Στην καθημερινότητα ο κόσμος. Ακριβώς. Δεν είναι, πιστεύω ότι αυτό τον ανάγκασε ή και αν θες τον όθησε να πάει να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση. Βέβαια όμως επειδή είναι περιστασιακό, όπως το λέω, γιατί είναι λόγω του κλίματος, αν θες, του οικονομικού. Όπως το λέω, εγώ δεν πιστεύω. Όχι, πρόσεξε με. Ναι. Πώς το θέλω να ολοκληρώσω και να σου πω. Ναι.
πιστεύω ότι είναι συγκυριακό λόγω της κρίσης. Φυσικό είναι, η οικονομική κρίση υπάρχει, χαμηλά ασφάλιστρα υπάρχουν, προϊόντα υπάρχουν. Άρα πάμε και στην ιδιωτική ασφάλιση να δοκιμάσουμε. Εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν δείξουν σωστή ανταπόκριση στον πελάτη, και που πιστεύω ότι εδώ θα κερδιθεί το κομμάτι αυτό που μεγάλωσε λιγάκι την πίτα, εάν δεν το κάνουν σωστά, θα βρεθούν στην αντιπέρα όχθη και με διαφορετικά πρόσημα αρνητικά. Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αυτό που λέω δηλαδή, είναι ότι... Sorry που σε διαπότω. Ναι. Αυτό που λέμε και λένε όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό να κάνουν. Δηλαδή, ό,τι τους υπόσχονται, και νομίζω ότι η ασφάλιση ιδιωτική είναι μία υπόσχεση. Όταν ακριβώς θα με χρειαστείς, θα είμαι δίπλα σου. Μη λένε, και το λέω πολύ έτσι παραδειγματικά, γιατί ερχόμενος βρήκα και ένα διαφημιστικό στο δρόμο, από 37 ευρώ το εξάμηνο για το μηχανάκι. Τώρα, από ποιος, πού, τι. Δηλαδή, μην μας βάζουν όμως, και ξέρεις, ο κόσμος βλέπει τη μάζα. Δεν βλέπει το ένα παράδειγμα αυτό. Δεν βλέπει ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να είναι στην πιο κάτω γειτονιά. Όχι. Δεν είναι φιλοσοφία. Θα σε ρωτήσω για αυτό το θέμα, γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ το 2014, τα αναλεκτικά δίκτυα πωλήσεων. Αυτό που ήθελα να πω εγώ πριν σε αυτό το κομμάτι είναι ότι προφανώς και το λέμε, ποτέ δεν βγάλαμε τον εαυτό μας μέσα από το σωρό. Με ποια έννοια? Ότι εκεί που λέμε ότι να αποκτήσει ασφαλιστική συνείδηση ο πολίτης, ναι, όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπες, όποια ασφαλιστική να στέκεται εκεί. Είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα για τον ΑΒ λόγο, τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε, γιατί έφταιγε. Σημασία έχει ότι τώρα που παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία αυτή η σχέση να αποκατασταθεί, γιατί είδα και τα αποτελέσματα του 2014, το πόσα δις δόθηκαν σε νοσήλια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα λεφτά δίνονται. Δίνονται, οι ασφαλιστικές πληρώνουν. Δεν είναι μόνο ότι δίνονται. Εγώ θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Άκουγα πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πριν έρθω εδώ, άκουγα ας πούμε ότι οι ζημιές στη Ρόδο για τα νερά ανήλθαν περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και λέω το εξής, αυτό το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί να το πληρώσει το κράτος? Θα μπορούσε κάλλιστα με ένα πολύ ελάχιστο ασφάλιστρο, πληρώνοντας οι ίδιοι οι πολίτες, να έχουν κάλυψη για πλημμύρα, για οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το πήγα μπροστά, ίσως. Πολύ μπροστά. Αυτό που παρατήρησα όμως μέσα σε αυτή τη χρονιά που πέρασε είναι το εξής, ότι γι' αυτό και είπα ότι δεν θεωρώ ότι είναι πρόσχερο το φαινόμενο. Αν κρατήσουμε στην άκρη λοιπόν ότι οι ασφαλιστικές μάθαν το μάθημά τους από τα λάθη του παρελθόντος και θα είναι συνεπείς στις παροχές τους, και αν θέλει συνεπείς ότι θα κάνουν τίποτα τρομερές αυξήσεις στα ασφάλιστρα, γιατί αυτό δημιουργεί την όλη ανασφάλεια στον κόσμο. Είδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό κομμάτι του κόσμου που λέμε οι μικρές ηλικίες, αυτοί που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, 25-35 αν θέλεις να σου το πω απλά, που πιο παλιά μπορεί να είναι δική μου αίσθηση, αλλά δεν τους αφορούσε, δεν τους απασχολούσε καθόλου το θέμα της ασφάλισης, άγνωστα νερά τελείως. Ξαφνικά όχι μόνο έχουν τη διάθεση να ακούσουν, αλλά το διεκδικούν κιόλας, δηλαδή το ζητάνε. Σαν ενημέρωση και παρένθεση ότι... Μια και δικαιώθηκε για όλα αυτά που έλεγε για το θέμα τη σύνταξη, ότι περιμένετε, έχουν ψηφιστεί κτλ. Ανακοινώθηκαν επίσης τι θα ισχύει για πρώτο του 2015. Θα το αφήσουμε για άλλη εκπομπή αυτό. Μην χαλάσουμε τα κέφια μας. Όχι για την πρώτη εκπομπή. Είδα επίσης ότι μετά από 4 χρόνια, τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία έδειξε, ότι μετά από 4 χρόνια πλήρους ανομβρίαση στο κομμάτι των συνταξιδοτικών προγραμμάτων, φέτος μια χρονιά που αυτές οι ηλικίες κινήθηκαν πολύ, πολύ καλά, πολύ δυναμικά. Γιατί? Γιατί επιτέλους συνειδητοποιούν την κατάσταση. Α, και σώσε. Μα αυτό θέλω να καταλήξω στο ότι πιστεύω ότι δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Πρόσεξε με λίγο. Μιλάς όμως για τα συνταξιδοτικά. Όχι, μιλάω για τα δύο. Νοσοκομιακά και κυρίως και συνταξιδοτικά. Εγώ θα τι γίνεται, για να σου το τελειώσω. Μιλάμε για συνθήκες κρίσης ακόμα. Συνθήκες δύσκολες. Ειδικά η νεολαία, μιλάμε για 5% ανεργία. Αν λοιπόν δεν έρθει κάποιος να χύσει την καρδάνα με το γάλα, που είπες εσύ, δηλαδή η ασφαλιστική να τα κάνει χαλιά, ή όποια έτσι, ή γενικά. Το υποπτικό σύστημα, να μην έχουμε φαινόμενα εταιριών που κλείνουν κτλ. Κυρίως, όχι να μην κλείνουν, να κλείσει μια εταιρεία που δεν κάνει καλή τη δουλειά, το καταλαβαίνω. Μην γίνει τα μέρα στην μέρα, στην άλλη. Όχι, μην γίνει όπως έγιναν οι προηγούμενες. Ακριβώς. Να χάσει ο κόσμος τα λεφτά του. Αν λοιπόν τέτοια πράγματα, τέτοια φαινόμενα δεν τα ξαναδούμε, αυτή τη στιγμή σε καιρό κρίσης έχω μια αρκετά μεγάλη ζήτηση για κλάδο υγείας κυρίως και για σύνταξη. Με την προσδοκία ότι πλέον
ξέρω εγώ τι να πω, περάσαμε τα 5 χρόνια τα πολύ δύσκολα, όλων μας η ελπίδα είναι για κάτι καλύτερο. Αν αυτή η ζήτηση παραμείνει, θεωρώ ότι τώρα κόβεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που θέλει, αλλά δεν μπορεί. Αν θα είναι λίγο πιο καλά τα οικονομικά, θέλω να πιστεύω ότι πλέον η ζήτηση, μιλάει το κομμάτι της ζήτησης, έτσι, θα παραμείνει σε ψηλά επίπεδα. Δεν θα... Αυτό θέλω να σου πω, ότι εγώ είμαι της άποψης, ωραία, οκ, okay, είναι σε μεγάλα επίπεδα, πάμε σε ένα βήμα μετά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή, μη σταθεί η αγορά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η αγορά να μην σταθεί εδώ. Να την δηλαδή, πούμε, εξελιχθεί. Να εξελιχθεί, αυτό λέω. Η γνώμη δικιά μου ποια είναι, να φύγει πλέον η αγορά, η ταπεινή μου άποψη, να φύγει η αγορά από αυτό τον ατελείωτο αγώνα χαμηλότερου ασφαλίστρου, ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου. Μειώνουμε. Μην παρεξηγηθούν αυτά που λέω, γιατί θα πει κάποιο: τι λες ρε φίλε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Ευτυχώς που μειώνουν τα ασφάλιστρα. Γιατί θα έρθω και θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια από όλες τις ασφαλιστικές να μαζέψουν κόσμο. Όποιος πιστεύει πραγματικά ότι θα μείνουν τα ασφάλιστρα σε αυτό το επίπεδο αιώνια, είναι απλά γελασμένος. Θα έρθει η ώρα που τα ασφάλιστρα θα αρχίσουν να αυξάνονται πάλι. Οπότε θέλει μια καλύτερη διαχείριση ώστε ο κόσμος που θα μπει σε μια ασφαλιστική να δει σωστές παροχές. Να είναι σωστά καλυμμένος. Αυτό που είπα και εγώ από την αρχή. Θεωρώ, Ηλία, ότι είναι πολύ δυνατό το σημείο που λέμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση, άρα είναι θετικό. Για το 2015, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος πλέον. Νομίζω ότι την βαριά, αν θες, κατάσταση της οικονομίας την αφήσαμε πίσω μας. Κάτσε να δούμε, έχουμε εκλογές. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Πρακτικά. Περίμενε. Δεν έκλεισα. Συγγνώμη. Πρακτικά. Έτσι. Θεωρητικά, μάλλον. Πρακτικά θα το δούμε μετά τις εκλογές. Πιστεύω ότι ακόμα και οποιοδήποτε και αν βγει, η ρότα που έχει δοθεί από το εξωτερικό στο πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δημοσιοοικονομικά μας, τα δικά μας, τα εσωοικονομικά δηλαδή του κράτους. Έχει δοθεί μια εντολή, έχει δοθεί μια πορεία 2 χρόνων, οπότε πιστεύω ότι θα αλλάξει η φιλοσοφία. Τώρα, η φιλοσοφία των εταιριών παραμένει στα νέα προγράμματα. Έχω δει ότι ορισμένες εταιρείες έχουν σταθεροποιήσει τα ασφάλιστρά τους και μάλιστα βγάζοντας πάντα καινούργια προϊόντα με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Όσο το κάνουν αυτό οι εταιρείες, δεν θα έχουν πρόβλημα για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Mm-hmm. Το πρόβλημα, όπως ανέφερες, ας πούμε, στο αυτοκίνητο που υπάρχει ένας ανταγωνισμός χαμηλότερου ασφαλίστρου, ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι θα το δούμε σε ένα βάθος δεκαετίας, mm-hmm. Κατά πόσο θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα, γιατί τότε θα αρχίσουν να δίνουν ζημιές ο όγκος και ο στόλος των αυτοκινήτων που έχουν πάρει με χαμηλό ασφάλιστρο. Σίγουρα. Έτσι, στα επόμενα 5, ίσως 7, θα αρχίσει να δείχνει που θα είναι το ασφάλιστρο. Μακάρι να είναι χαμηλότερο, να μην υπάρχουν ζημιές, και θεωρώ ότι αυτό δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει εντωμεταξύ ότι όσο πέφτει η βενζίνη, τόσο περισσότερη κίνηση έχουμε στους δρόμους. Βεβαίως, επίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο τελικά είναι. Λες, έχω να κάνω παραπάνω γύρω. Ακριβώς. Είναι σαν αυτό που παίρνουμε στο Λούνα Πάρκ, έχουμε να τρέξουμε λίγο παραπάνω, ξέρεις, να παίξουμε λίγο παραπάνω. Και οπότε όλοι έχουν αρχίσει και βγαίνουν στους δρόμους. Δεν είναι κακό, αλλά από την άλλη είναι πιο άμεσος ο κίνδυνος να αρχίσουν να μαζεύονται οι ζημιές. Εγώ αυτό και μάλιστα αυτό εννοούσα ειδικά με τις κακοκαιρίες που χτυπάνε την χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι. Η Ελλάδα είναι παντού. Και φαντάσου λοιπόν ότι οι περιοχές όπου έχουν χτυπηθεί από το χιόνι, έβλεπα ας πούμε 2 μέτρα χιόνι, 1 μέτρο χιόνι. Ναι. Αν ένα αυτοκίνητο είναι κάτω από ένα κλαδί, ποιος θα το αποζημιώσει αυτό, εάν δεν έχει την κάλυψη, τη σωστή κάλυψη, έτσι. Αυτό που εννοούσα παράδειγμα πριν, για να σας ολοκληρώσω με το θέμα του αυτοκινήτου, είναι ακριβώς αυτό. Με προτροπή των ασφαλιστικών εταιρεών, λοιπόν, για να είμαι και πιο σαφής, με προτροπή των ασφαλιστικών εταιρεών, μπήκαμε σε πόλεμο κόστους. Έλα σε μένα με φθηνότερος. Αυτό, λόγω της κρίσης, οδήγησε σε αυτό που άνοιξε την παρένθεση με το χιόνι, ότι αφαιρούμε, ξεγυμνώνουμε τα συμβόλαια από οποιασδήποτε παροχές, ίσα ίσα να έχουμε ασφαλιστήριο, απλά να μην σταματήσει η αστυνομία, που ακούγεται όλο και πιο έντονα,
Δηλαδή, καταλήγει στο σημείο ότι το ασφαλιστήριο δεν γίνεται επειδή σου έχει μπει στο μυαλό σου ότι φίλε, άμα σκότωσω κάποιον και δεν έχω να τον πληρώσω, θα με χώσουν μέσα. Δεν το σκέφτεται κανείς αυτό το πράγμα, γιατί λέει έχω την ασφαλιστική. Σκέφτονται όμως ότι με πιάσει αστυνομία και πληρώσω 500 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, ο φόβος του προστίμου σε οδηγεί στο να ασφαλίζεσαι. Είναι ουτοπικό, έτσι. Είναι νοοτροπία. Είναι νοοτροπία. Αυτό που είπαμε ότι. Τι εννοούσα λοιπόν. Εδώ λοιπόν πρέπει οι ασφαλιστικές. Είπα για το θέμα της προώθησης πριν. Ότι η γνώμη μου είναι να φύγουμε πλέον από το κομμάτι του χαμηλότερου του κόστους. Αυτό ο πελάτης είχε να το βρει και μόνος του. Ακόμη και στο ίντερνετ μπαίνει και το βρίσκει. Ναι, άλλη μόνο. Να μπούμε στο κομμάτι. Γίνει... Έτσι δεν είναι. Και πρόσφατα, αν θες έτσι προς ενημέρωση και επικαιρότητα. Η Google έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να μπει στο χώρο των ασφαλιών. Αυτά είναι. Του αυτοκινήτου για να μπει. Και θα ασφαλίζεσαι. Αυτό είναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Οι εταιρείες λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, οφείλουν να διαφημίσουν, έτσι, να προωθήσουν τις παροχές. Την ποιοτική υπεροχή. Όχι μόνο την παροχή. Την ασφαλιστική χρηματοοικονομική παιδεία. Να σου το πω διαφορετικά. Ωραία, αυτό που λες εσύ με πιο βαρύδουπο τίτλο, εγώ εννοώ ακριβώς αυτό. Αυτό που έχουμε πει με τις διαφημίσεις. Αντί να διαφημίζεις, έλα σε μένα είμαι ο φθηνότερος, διαφήμισε γενικά τον κλάδο. Ότι πόσο σημαντικό είναι να είσαι ασφαλής. Ότι άμα σπάσει το τζάμι σου, θα καλυφθείς. Ότι άμα πέσει χαλάζι, θα καλυφθείς. Πόσοι και πόσοι έχουν έρθει. Στον παγετό, να σου πω κάτι που είναι χαρακτηριστικό. Το χιόνι μπορεί να μην είναι τόσο επιζήμιο. Ο παγετός όμως είναι. Το μοναδικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει στον δρόμο. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί επειδή μένουμε αρκετά ψηλά, είδαμε τον πάγο όχι μόνο στα αυτοκίνητα και κάτω στον δρόμο. Mm-hmm. Λέω, κάποιος που δεν σκέφτεται πώς πρέπει να οδηγήσει με σκέψη, με λογική και όχι να κάνει βλακίες. Το πιο πετυχημένο βέβαια το ζήσαμε σε ένα σχετικά κέντρικο δρόμο, mm-hmm. παράπλευρο της Κηφισίας, όπου είχε πάγο. Και πηγαίναν όλοι σιγά σιγά. Και ξαφνικά βλέπουμε μία κυρία μικρή σε ηλικία να κορνάρει. Λέμε κάτι θα έχει γίνει, κάτι θα έχει συμβεί, ας κάνουμε δεξιά, έτσι ξέρεις. Σιγά σιγά όμως, με πολύ λίγα χιλιόμετρα. Και ξαφνικά βλέπουμε την κοπελίτσα, ας πούμε, που μίλαγε στο κινητό της, πρόσεξε με τώρα, στον πάγο, και επιπλέον από πίσω είχε ένα νι. Εκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, απλά το σκηνικό αυτό να βλέπεις πέντε αυτοκίνητα στη σειρά. Να έχουμε σταματήσει γιατί έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει πάγος και προσπαθούμε. Και επειδή βιαζότανε, περνάει αριστερά κανονικά χωρίς να τρέχει τίποτα. Ναι, καλά να είναι. Καλά να είναι. Ναι. Και εμείς αυτό είπαμε. Μην το συζητάς. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Πλέον να προσφέρεις παροχές. Πλέον να μάθει ο κόσμος ότι μπορεί με πολύ μικρή διαφορά, με μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία. Πλέον δηλαδή να έχει τη γνώση ότι μπορεί με 1 ευρώ να πάρει αυτό, με 2 ευρώ το άλλο. Σούπερ μάρκετ υπηρεσιών πρέπει να είμαστε. Σωστό. Λοιπόν. Σου είχα πει μια διαφήμιση πάρα πολύ που έχω δει στο σινεμά γνωστή εταιρεία που γελάω πάρα πολύ και λέω: κοίτα να δεις πόσο έξυπνο την κάναν όλοι. Δεν πλασάρει προϊόν, δεν πλασάρει την εταιρεία. Λέει ότι στη ζωή πόσα πρόβλημα μπορούν να συμβούν. Και λέω: πόσο έξυπνο. Και στον κλάδο αυτοκινήτου συγκεκριμένα, μπορώ να σου πω και το ξέρεις πολύ καλά, ότι οι δύο βασικές κατηγορίες που πραγματικά όλοι χτυπάνε το κεφάλι τους και μετά έρχονται και το προσθέτουν είναι: η μία είναι η θράψη κρυστάλλων, τους πάνε το αυτοκίνητο και μετά το προσθέτουν. Και οδηγική βοήθεια. Είναι προφανές. Λοιπόν, ας κάνουμε διάλειμμα γιατί το ρίξαμε πολύ στη μουσική και επιστρέφουμε πάλι. Ανάποδα, το ρίξαμε στην μπάρλα.
Να είμαστε πάλι πίσω, ασφαλιστικότητα TED. Και τι άλλο να πούμε για την περσινή χρονιά. Δεν μου έχει πάρει καλή συνέντευξη. Εγώ θα το έχω παράπονο. Αφού διακόπτεις και μιλάς μόνος σου. Έλα, συνέντευξη λέγεται αυτό. Δεν λέγεται. Ήθελες να τα ακούσεις, πάρ' τα τώρα. Λοιπόν, μα καταρχήν σε έχω ρωτήσει τι νέα από τον κλάδο. Είπαμε, νέα δεν υπάρχουν γιατί ναι. Είπαμε μελομακάρονα. Δεύτερον, δεν ήθελα να πω στη διαδικασία να σε ρωτήσω για τους εφοπτικούς ελέγχους σε τρεις εταιρείες που κινδυνεύουν να κλείσουν, γιατί αυτά φοβίζουν τον κόσμο. Το Παναγία, α, το θυμηθείς. Μου ξέφυγε. Λοιπόν, δεν είπαμε το 2015. Θα αλλάξει με την αρχή, λοιπόν, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Τρίτον, θέλω να ρωτήσω. Την κλασική μου ερώτηση την ξέρεις. Από άποψη στρεχιακού δυναμικού, πώς τα βλέπεις, τι εννοώ. Παλιά υπήρχε μια αρκετά δεδομένη άποψη ότι όποιος αποτύχει σε κάποια άλλη δουλειά ή οτιδήποτε, α, πάει και γίνεται ασφαλιστής, παιδί μου. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, επέτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία, η μεγαλύτερη σε ηλικία, εντάξει, νομίζω έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία, αλλά η μεγαλύτερη σε ηλικία μπορώ να το νομίζω ακόμα. Γιατί ακούς κάτι, έχω περάσει κι εγώ από τις ασφάλειες. Ναι, ναι, νομίζω ναι, ναι, ότι περνάς σαν σκέλια καμιά μέρα και έχεις μάθει τη δουλειά. Ναι, παίρνω μια μυρωδιά και φεύγω. Επειδή με καίει αυτό το θέμα, πραγματικά. Απλά να σε ενημερώσω ότι. Πάρτε διακόπτε. Περίμενα σου. Άντε, πες τα, θα σε βάλω σωστό τον δρόμο. Εφού δεν μπορώ να πες ότι το ρόλο. Αστείευομαι. Αυτό λοιπόν εννοώ είναι το εξής, ότι τη δικιά μου άποψη ξέρεις διαχρονικά, ότι εγώ θα ήθελα πάντα, είναι καλό για τον κλάδο, ακόμα και ανταγωνιστικά για εμάς τους ίδιους, να είσαι σε ένα περιβάλλον που όλοι οι σύμβουλοι, όλοι οι ασφαλιστές, έτσι, να είναι ενός πολύ καλού επίπεδου, ώστε μετά βάσει παρεχόμενων υπηρεσιών να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να διαλέγει το κατάλληλο. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι αυτό θα πάει τον κλάδο ένα βήμα παραπέρα. Επειδή όμως εσύ είσαι ακριβώς το κομμάτι που μας καίει, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτό ήθελα να δω. Βλέπεις κάποια αλλαγή, καλή. Η αλλαγή νομίζω δόθηκε 30, θα σου πω ακριβώς, λίγο πριν κλείσει το 2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, όπου άλλαξε τα ποσοστά επιτυχίας. Δηλαδή, κάποιος για να βγάλει κάποιος. Για να βγάλει κάποιος την άδεια, όχι μόνο ασφαλιστικός σύμβουλος. Κάτι πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Λοιπόν, να πούμε το βασικό. Ότι για να γίνει κάποιος πιστοποιημένος ασφαλιστικός σύμβουλος, να μπορεί δηλαδή να έχει τη διάθεση του προϊόντα ασφαλιστικά, θα πρέπει να περάσει εξετάσεις. Ακριβώς. Έτσι. Και μάλιστα όχι εξετάσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, όχι από κάποιο ΚΕΚ. Είναι οι ίδιες λοιπόν που δίνουν και οι τραπεζικοί υπάλληλοι. Και το λέω. Ναι. Κάπως έτσι. Το λέω επίτηδες, γιατί ακόμα υπάρχει η ψυχολογία του γκισέ γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, στο κομμάτι αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος σαν ελεγκτής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά και την οργάνωση αλλά και την πιστοποίηση. Η διαφορά είναι ότι άλλαξε τα ποσοστά επιτυχίας και εκεί που είχες ένα αλφα ποσοστό, ναι, και έτσι πέρναγε, προφανώς είδαν ότι περάσαν αρκετοί από το κομμάτι αυτό, mm-hmm, πολύ εύκολα, ναι, αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας στο 80%. Άρα που σημαίνει, πιο καταρτισμένος. Που σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά, ναι, θα έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και προσοχή, επειδή είναι πολλαπλών επιλογών οι ερωτήσεις, ναι, 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 απαντήσεις, αλλάζουν τη σειρά των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Άμα. Ώστε να μην κάνεις φωτογραφική απάντηση. Κατάλαβα. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αξιόπιστο, αλλά και σίγουρα. Θα βοηθήσει. Κοίταξε, θα είναι πιο σωστό, όχι τόσο πολύ στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί το υλικό που προσπαθεί να μάθει κάποιος για να γίνει ασφαλιστικός σύμβουλος δεν είναι τόσο, αν θες, σε επίπεδο πανεπιστημίου, ας πούμε, που θα έπρεπε να είναι, ναι, για μένα, ναι, προσωπικά. Ναι. Αντίθετα, η πιστοποίηση δέλτα που αφορά τα αμοιβαία, δηλαδή τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, ακριβώς, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο και πήγε στο 90%. Άρα που σημαίνει ότι μόλις το 10% πρέπει να είσαι όχι απλά αστέρι. Πρέπει να ξέρεις. Μα δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Πρέπει να ελεγχθεί λίγο το ποιος μπαίνει. Ναι. Καταρχήν, ο χώρος μας, όπως το είπες και εσύ, περνάγανε, φεύγανε. Εδώ, όποιος είναι να μείνει, πρέπει να μείνει. Και να είναι αποφασισμένος ότι θα μείνει. Ακριβώς. Και ότι μπαίνει σε ένα χώρο όπου πραγματικά έχει πολύ μέλλον. Και εγώ, αν θες, μέσα από την εκπομπή μας μπορούμε να. Εγώ τουλάχιστον προτρέπω τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν το έχουμε σαν επάγγελμα, είναι λειτουργήμα για μας. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές. Πολύ παρεξηγημένο. Πολύ παρεξηγημένο.
Για μένα είναι λειτουργήμα, είναι ένα σωτήριο έργο που μπορείς να κάνεις για τους συνανθρώπους σου και παράλληλα να αμείβεσαι. Και πολύ και ανταποδοτικό αυτό. Όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, είναι πάρα πολύ ανταποδοτικό γιατί βλέπεις την χαρά, την ικανοποίηση, την ευγνωμοσύνη πέρα από το οικονομικό. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Τις απολαβές που έχεις. Είναι... Εμείς που το ζούμε τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει βέβαια τις πολύ δύσκολες στιγμές, τα πολύ άσχημα. Μην νομίζετε ότι παρανηφιάζουμε τον κόσμο. Αλλά πραγματικά κάποιος ο οποίος θέλει να μπει σε αυτό το πράγμα πλέον και με τις εξετάσεις πρέπει να είναι και αποφασισμένος, αλλά και σίγουρος ότι εφόσον το κάνει με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολύ μέλλον. Αυτή ήταν η ευχή σου από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ήταν η ευχή σου. Σε βλέπω, αυτό το είναι ένα θέμα που σε πονάει. Να σε πάω στο άλλο θέμα και τελευταίο. Όχι. Μην φοβάσαι. Okay. Επειδή ξέρω έχει οργώσει όλη την Ελλάδα, βλέπεις καμία διαφορά στην ψυχολογία, ναι, διαφορά, ναι, πάρα πολύ. Στους πολίτες, στους ασφαλιζόμενους Αθήνας, με τους ασφαλιζόμενους της περιφέρειας ή στους ασφαλιστές της Αθήνας. Μπορώ να σου πω ότι είδα πολύ νέα παιδιά να θέλουν να μπουν στο χώρο και μάλιστα στην επαρχία. Ναι. Γιατί βλέπουν ότι ο χώρος αυτός έχει μέλλον. Ο κόσμος έξω δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν έχει ενημερωθεί για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί. Και είδα πολύ νέο κόσμο να μπαίνει πλέον στο χώρο μας. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ. Και όταν λέω νέους, δεν λέω νέους 30-35, γιατί είμαστε και κάποιες ηλικίες εμείς. Εγώ μιλάω για νέους οι οποίοι είναι 20. Ναι, ναι, ναι. Εκπαίδευα ένα παιδί το οποίο μόλις είχε τελειώσει το Λύκειο 18 χρονών και λέει θα ακολουθήσω τη δουλειά του πατέρα μου, ο οποίος ήταν ασφαλιστικός πράκτορας. Mm-hmm. Και μάλιστα με πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ίσως από τα μεγαλύτερα ονόματα στην περιοχή εκεί που ήταν. Και μάλιστα τον είδα όχι μόνο ότι ήθελε να μάθει, παθιασμένο για αυτή τη δουλειά. Και του λέω, τι έκανες, του λέω, πριν ξεκινήσεις. Μου λέει, έκανα, μου λέει, δουλειές οι οποίες ήταν εξής. Να πάω ένα συμβόλαιο, να πάρω κάτι χρήματα. Ναι. Δηλαδή δουλειές λάτζας, ναι, όπως θα μπορούσε, ναι, να το χαρακτηρίσει, ναι, κάποιος. Ναι. Αλλά... μέσα από αυτό είδε ότι πρόσφερε και του άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή όταν τους ρώτησα γιατί θέλετε, εμένα όταν τελειώνει η εκπαίδευση σε όποιος πάω, είναι χαρακτηριστικό η ερώτηση που τους κάνω, γιατί θέλετε να μείνετε στο χώρο. Οι περισσότεροι από αυτούς που ρώτησα φέτος, είναι ότι θέλουμε να προσφέρουμε στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι η ασφάλεια είναι τόσο πολύ καλή και μπορεί να τον εξυπηρετήσει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω και έχουμε, στο ξαναείπα και πριν, ότι θα μπει και ακόμα νέο περισσότερο αίμα και στελεχειακά, αν θες, οι εταιρείες αλλάζουν ως προς τους νέους, φεύγουν οι παλιοί, γιατί ναι, μεγαλώσαν πια, έτσι, νέους, όχι μόνο, και δεν είναι και cost cutting, ναι, είναι και κόστος, ναι, για τις μεγάλες εταιρείες, ναι, ναι, αλλά μπαίνει νέο στελεχειακό δυναμικό, με μεταπτυχιακά, με γνώσεις, που μπορεί να αποβεί πραγματικά πολύ καλό για την εξέλιξη των εταιρεών. Μα επιτέλους να φύγουμε από την οτροπία αυτή της παντόφλας και της καρέκλας και της καρέκλας και το ότι να πάρε το συμβόλαιο, να μην το διαβάσεις, ό,τι θες πάρε εμένα και θα σταλίσω εγώ. Αυτή ήταν η τρελή μέθοδος πωλήσεων που επικράτησε για δεκαετίες. Λοιπόν, και να πάμε πλέον σε μια συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο που ο ένας να σου λέει την ανάγκη του. Έτσι, και ο ασφαλιστικός σύμβουλος που είναι ο δέκτης των παραπώνων, των αιτιάσεων, των επιθυμιών του ασφαλιζόμενου, να του δώσει την κατάλληλη λύση με βάση τις δυνατότητες που έχει. Σίγουρα. Νομίζω οι ευχές μας για τη νέα χρονιά αυτές είναι. Ελπίζω να αυτή την ώρα που περάσαμε έτσι να ήταν επικοδομητική. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αυτό εσείς θα το κρίνετε. Εγώ κάπου εδώ σας χαιρετήσω για ένα διάστημα για λόγους που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, αλλά εδώ αφήνω άξιο συμπαραστάτη, οπότε μην φοβάστε τίποτα. Ήταν το ασφαλιστικό τέτα τέτ μέσα από τη συχνότητα του Radio String και του NSTV. Εμάς... Από την Ηλία. Εδώ δεν έχω φτάσει. Εκεί περίμενα. Εμάς μπορείτε να μας βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας www.newlifeinsurance.gr και από τη σελίδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε να βλέπετε χρήσιμα links, χρήσιμα πράγματα που αφορούν την επικαιρότητα και φυσικά να μας κάνετε τα ερωτήματά σας ή τις απορίες σας ή τους προβληματισμούς μας, σας ή οτιδήποτε άλλο. Και κάπου εδώ, από τον Αποστόλη και τον Ηλία, σας χαιρετούμε, ευχόμαστε μια καλή χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές χαρές. Καλή κάλπη.
Αλλά σίγουρα θα τα πούμε μέχρι την επόμενη. Καλά μυαλά, καλά μυαλά. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα πριν τις εκλογές αυτό λέω. Καλά μυαλά, γιατί με αυτά που ακούω θα τα χάσω και τα μυαλά και τα μαλλιά. Καλό θα είναι να κλείσουμε τα πάντα, τα αυτιά μας και να πάμε. Δεν ξέρω. Με την ψυχή μας. Αυτό να δούμε. Επομένως, καλή ψήφο, να είστε όλοι καλά και να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά. Σας χαιρετούμε. Μην το ξεχάσουμε, πάλι καλά που το θυμήθηκα. 31 του μηνός, μεγάλο πάρτι του Radio Strix. Θα ενημερωθείτε εν καιρό για τις λεπτομέρειες. Σάββατο πέφτει, ωραία. Και επίσης να προαναγγείλουμε για την επόμενη εκπομπή. Η επόμενη εκπομπή θα έχει έκπληξη. Θα έχει έκπληξη. Να μην πω τίποτα. Όχι τίποτα. Α, εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, μεγάλο πάρτι του NSTV. Η επόμενη εκπομπή ο Παναγιώτης με τις... πώς λέμε. Πολιτιστικές διαδρομές. Μάλιστα. Πάντως η επόμενη Πέμπτη θα είναι πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο πάρτι πάντως. Σίγουρα. Γεια σας, γεια σας.